Ίδρυμα Θεοχαράκη Αλέκος Φασιανός, περιοδική έκθεση. Σημαντικά έργα ζωγραφικής του Αλέκου Φασιανού, οι τρεις στρογγυλοκέφαλοι, 1968. Ο ζωγράφος και το μοντέλο, έργο του 1970. Η Πανδώρα από την ελληνική μυθολογία, 1977. Ωραίο τοπίο με τρεις νέους, 1980. Σαμφό με στάχια, η ποιήτρια της Λέσβου, 1986. Ο Πυγμαλίων της μυθολογίας, 1998. Ο Ομηρικός, ο Οδυσσέας και η Καλυψό, το έργο 1991. Η Αποθέωση του Αθλητή, φτιάχτηκε το 2003. Το Πύρινο Άρμα του προφήτη Ηλία, το 2014, και πολλά άλλα σχέδια, χαρακτικά, καθώς και αντικείμενα από πυλό, μπρούντζο και γυαλί του μεγάλου μας ζωγράφου Αλέκου Φασιανού, αποκαλύπτουν το προσωπικό ζωγραφικό του ύφος, τη βαθιά του αναζήτηση για το ωραίο και τη σχέση του με τον ποιητικό κόσμο του Βαγγέλη Χρόνη. Παράλληλα, παρουσιάζεται και το πολύτιμο αρχείο του ποιητή με χειρόγραφα, επιστολές, ανέκδοτες φωτογραφίες και πρώτες εκδόσεις που φανερώνουν τον κοινό χρόνο της συνεχούς και αμέσως δημιουργικής τους δράσης. 30 χρόνια. Οι δύο τους εναλλάσσουν λέξεις με εικόνες, δείχνοντας για πρώτη φορά το σύνολό της πολυεπίπεδης επικοδομητικής τους συνεργασίας. Ίδρυμα Θεοχαράκη. Όπως εξομολογείται, ο Αλέκος Φασιανός στον επιμελητή της έκθεσης Τάκη Μαυρωτά, ένας ζωγράφος είναι μεγάλος όταν μπορεί να εκφράζει αυτό που θέλει με το χρώμα και το σχέδιο, και ένας ποιητής με λέξεις. Εδώ και χρόνια, λέγει ο ζωγράφος, μου ζήτησε να γράψω την αυτοβιογραφία. Έγραψα ότι μου άρεσε να περιπλανούμε στους αθηναϊκούς δρόμους την περίοδο 1960-1963. Το κείμενό μου δεν τους άρεσε, όμως και μου το έσβησαν. Για μένα αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα. Έβλεπα τις πόρτες, τις αυλές, τη ζωή. Παρόλο ότι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει, πάλι εγώ περιδιαβαίνω και θυμάμαι ότι μια μέρα στη Μεσογείο έγινε μια σύγκρουση και όλοι βγήκαν στη λεωφόρο, στα παράθυρα και στα μπαλκόνια. Τότε είδα ένα νέο και μου φάνηκε σαν τον Ερμή, έτσι όπως ήταν ψηλά στο μπαλκόνι. Πάντα βρίσκεις την έμπνευση μέσα από την πόλη. Ενώ ο ποιητής Βαγγέλης Χρόνης τονίζει στο πολυσέλιδο κατάλογο της έκθεσης, αποκόμισα την χαρά της δημιουργίας χωρίς ποτέ να την μετρήσω ή να την ζυγίσω, γιατί έτσι κι αλλιώς η χαρά δεν μετριέται και δεν ζυγίζεται. Αποκόμισα επίσης ένα ταξίδι μεγάλο μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ένα ταξίδι δύσκολο στην προσπάθεια να αγγίξεις την άβυσσο του ανθρώπου. Αυτό το ταξίδι ας το αποκαλέσω γνώση, αν και πιστεύω πως φεύγουμε από τη ζωή ημιμαθείς και ανικανοποιητή. Αποκόμισε ένα δώρο για την ψυχή μου, που το χρησιμοποιώ αντί ηρεμιστικών μέσα στους τρελούς καιρούς που ζούμε. Σίγουρα και άλλα πολλά έχω αποκομίσει και θα αποκομίσω. Η ζωή μας είναι από μόνη της μία τέχνη και περιέχει μέσα της απαραίτητος ποίηση, ασχέτως αν δεν την βλέπουμε και παρασυρώμαστε από τα προβλήματα της καθημερινότητας.
το ανήσυχο ζωγραφικό ένστικτο και το πάθος του Αλέκου Φασιανού για την τέχνη τον οδήγησαν να μεταχειριστεί όλες τις τεχνικές και όλα τα μέσα για την απόδοση των οραμάτων του. Ο Αλέκος Φασιανός σπούδασε ζωγραφική δίπλα στον Γιάννη Μόραλη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 1956-1960. Μεταξύ 1960 και 1963 συνέχισε τις σπουδές του στην λιθογραφία στο Παρίσι με γαλλική κρατική υποτροφία δίπλα στον Ευγένιο Κλήρ. Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε πολλές δομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Αλέκος Φασιανός σχεδιάζει επίσης θεατρικά σκηνικά και εικονογραφεί καλλιτεχνικές εκδόσεις, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Αλέκος Φασιανός ζωγράφο, Αθήνα 1935. Γεννήθηκε στην περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα, σπούδασε βιολί στο Οδείο Αθηνών και ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών το διάστημα 1956-1960 στο εργαστήρι του Γιάννη Μόραλη. Μελέτησε την αρχαία ελληνική αγγειογραφία και τη βυζαντινή εικονογραφία. Παρακολούθησε μαθήματα λιθογραφίας στο Παρίσι με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης. Το 1966 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, ενώ από το 1974 ζει και εργάζεται στο Παρίσι και την Αθήνα. Από το 1959, χρονιά της πρώτης ατομικής του παρουσίασης στην Αθήνα, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 ατομικές εκθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Παρίσι, Μόναχο, Τόκιο, Αμβούργο, Ζερίχη, Μιλάνο και Βηρητό. Συμμετείχε επανειλημμένα σε ομαδικές εκθέσεις και γνωστές διεθνείς διοργανώσεις ανά την Ιφίλιο. Ο Φασιανός ασχολήθηκε επίσης με την χαρακτική, τον σχεδιασμό αφισών καθώς και τη σκηνογραφία, συνεργαζόμενος κυρίως με το Εθνικό Θέατρο. Σε διάφορα έργα όπως την Ελένη, η τραγωδία του Ευρυπίδη, από οι Όρνηθες του Αριστοφάνη και άλλα έργα. Το χαρακτηριστικό ύφος του Φασιανού διαμορφώνεται στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Τρία βασικά θέματα έμειναν αναλύωτα στη διάρκεια της πορείας του: άνθρωπος, φύση, περιβάλλον. Η σποδή του ελληνικού πολιτισμού και η ενασχόληση με τις γραφικές τέχνες και τη χαρακτική επηρέασαν και το ζωγραφικό του έργο. Στις πρώτες συνθέσεις του κυριαρχεί η μορφή του αξιωματικού με τα φουσκωτά κόκκινα μάγουλα, τα φανταχτερά συρρίτια στη στολή και το γελιογραφικό υποβλητικό ύφος. Σταδιακά οι μορφές κινούνται και αποκτούν δική του ζωή. Γίνονται ζεύγοι που γεμίζουν το χώρο μόλις αγγίζουν η μία την άλλη, μένοντας ωστόσο ενωμένες σχεδιαστικά σε μία μάζα. Αθήνα, Οκτώβριος μήνας του 2019.
Αλέκος Φασιανός Ζωγράφο, Αθήνα 1935. Γεννήθηκε στην περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα, σπούδασε βιολί στο Οδείο Αθηνών και ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών το διάστημα 1956-1960 στο εργαστήρι του Γιάννη Μόραλη. Μελέτησε την αρχαία ελληνική αγγειογραφία και τη βυζαντινή εικονογραφία. Παρακολούθησε μαθήματα λιθογραφίας στο Παρίσι με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης. Το 1966 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, ενώ από το 1974 ζει και εργάζεται στο Παρίσι και την Αθήνα. Από το 1959, χρονιά της πρώτης ατομικής του παρουσίασης στην Αθήνα, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 ατομικές εκθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Παρίσι, Μόναχο, Τόκιο, Αμβούργο, Ζερίχη, Μιλάνο και Βηρητό. Συμμετείχε επανειλημμένα σε ομαδικές εκθέσεις και γνωστές διεθνείς διοργανώσεις ανά την Ιφίλιο. Ο Φασιανός ασχολήθηκε επίσης με την χαρακτική, τον σχεδιασμό αφισών καθώς και τη σκηνογραφία, συνεργαζόμενος κυρίως με το Εθνικό Θέατρο. Σε διάφορα έργα όπως την Ελένη, η τραγωδία του Ευρυπίδη, από οι Όρνηθες του Αριστοφάνη και άλλα έργα. Το χαρακτηριστικό ύφος του Φασιανού διαμορφώνεται στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Τρία βασικά θέματα έμειναν αναλύωτα στη διάρκεια της πορείας του: άνθρωπος, φύση, περιβάλλον. Η σποδή του ελληνικού πολιτισμού και η ενασχόληση με τις γραφικές τέχνες και τη χαρακτική επηρέασαν και το ζωγραφικό του έργο. Στις πρώτες συνθέσεις του κυριαρχεί η μορφή του αξιωματικού με τα φουσκωτά κόκκινα μάγουλα, τα φανταχτερά συρρίτια στη στολή και το γελιογραφικό υποβλητικό ύφος. Σταδιακά οι μορφές κινούνται και αποκτούν δική τους ζωή. Γίνονται ζεύγοι που γεμίζουν το χώρο μόλις αγγίζουν η μία την άλλη, μένοντας ωστόσο ενωμένες σχεδιαστικά σε μία μάζα.
Ίδρυμα Θεοχαράκη Αλέκος Φασιανός, περιοδική έκθεση. Σημαντικά έργα ζωγραφικής του Αλέκου Φασιανού, οι τρεις στρογγυλοκέφαλοι, 1968. Ο ζωγράφος και το μοντέλο, έργο του 1970. Η Πανδώρα από την ελληνική μυθολογία, 1977. Ωραίο τοπίο με τρεις νέους, 1980. Σαμφό με στάχια, η ποιήτρια της Λέσβου, 1986. Ο Πυγμαλίων της μυθολογίας, 1998. Ο Ομηρικός, ο Οδυσσέας και η Καλυψό, το έργο 1991. Η Αποθέωση του Αθλητή, φτιάχτηκε το 2003. Το Πύρινο Άρμα του Προφήτη Ηλία, το 2014, και πολλά άλλα σχέδια, χαρακτικά, καθώς και αντικείμενα από πυλό, μπρούντζο και γυαλί του μεγάλου μας ζωγράφου Αλέκου Φασιανού, αποκαλύπτουν το προσωπικό ζωγραφικό του ύφος, τη βαθιά του αναζήτηση για το ωραίο και τη σχέση του με τον ποιητικό κόσμο του Βαγγέλη Χρόνη. Παράλληλα, παρουσιάζεται και το πολύτιμο αρχείο του ποιητή με χειρόγραφα, επιστολές, ανέκδοτες, φωτογραφίες και πρώτες εκδόσεις που φανερώνουν τον κοινό χρόνο της συνεχούς και αμέσως δημιουργικής τους δράσης. 30 χρόνια, οι δύο τους εναλλάσσουν λέξεις με εικόνες, δείχνοντας για πρώτη φορά το σύνολό της, της πολυεπίπεδης επικοδομητικής τους συνεργασίας. Ίδρυμα Θεοχαράκη. Thank you.